Συζητάμε σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση ένα πολυνομοσχέδιο με 7 κεφάλαια διαφορετικού αντικειμένου και περιεχομένου που αφορούν ρυθμίσεις θεμάτων ηθαγένειας, επιλογής τελεχών διοικήσεων στο δημόσιο τομέα, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό στη δημόσια διοίκηση, σε ΟΤΑ, ΔΕΙΑ, βοήθεια στο σπίτι, ρυθμίσεις λειτουργίας των ΟΤΑ και πολλές άλλες διατάξεις. Σε σχέση με τις διαδικασίες πολιτογράφησης αλλοδαπών ως Ελλήνων, κατά την άποψή μας πρόκειται για μία ακόμα τροποποίηση διατάξεων του κώδικα ηθαγένειας που γίνεται στο όνομα της διαφάνειας και αδιαβλητότητας των διαδικασιών, της επιτάχυνσης και πολλών άλλων, αλλά στην πραγματικότητα αλλάζει προς το χειρότερο, δυσκολεύει περισσότερο την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας. Συγχρόνως, αυξάνει προκλητικά τα ήδη υψηλότατα παράβολα ή εισάγει νέα παράβολα, σε μια περίοδο μάλιστα που η εργατική τάξη και ο λαός της χώρας μας στενάζει από τα βάρη που φορτώνονται στις πλάτες τους στο όνομα της πανδημίας. Επίσης, επαναφέρεται παλιότερη διάταξη με βάση την οποία το ετήσιο δηλωδέν εισόδημα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το ετήσιο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη. Λες και η πλειοψηφία των μεταναστών που έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια έχουν το πορτοφόλι των μεγαλοεπενδυτών που για να τους προσελκύσουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μοιράζουν αφιδώς χρυσές βίζες και χρυσά διαβατήρια. Επικαλείται η κυβέρνηση το γεγονός ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων πολιτογράφησης που εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Όμως, με τον νόμο 4674 του 20, που ψηφίστηκε το Μάρτιο, ανέστειλε για ένα εξάμηνο την ισχύ των διατάξεων που αφορούν την πολιτογράφηση, προκαλώντας ακόμη μία καθυστέρηση. Βέβαια, δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από την κυβέρνηση που με τον ίδιο νόμο του Μάρτη χειροτέρευσε τη διαδικασία απόκτησης της ηθαγένειας από τα ανάπηρα παιδιά δεύτερης γενιάς, που πέταξε στο δρόμο μετά από χρόνια διαμονής και δουλειάς τις τόσο αναγκαίες καθαρίστριες των σχολείων, γιατί δεν είχαν είτε ηθαγένεια είτε πιστοποιητικό ελληνομάθειας, παρόλο που πολλές εξ αυτών είχαν κάνει αίτηση για ηθαγένεια ή για απόκτηση του πιστοποιητικού, που όμως καθυστερούν με ευθύνη του κράτους. Επίσης, ούτε στις διατάξεις αυτές του σχεδίου νόμου προβλέπεται τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εξεταστούν διάφορες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, όπως κοφή, τυφλή, τετραπληγικά άτομα. Ούτε καν προβλέπεται την εξέταση των κοφών με διερμηνείς. Είναι ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους με τέτοια προβλήματα και πρέπει να δοθεί λύση. Το βασικό ζήτημα που εισάγει το νομοσχέδιο είναι ο διαχωρισμός της διαδικασίας ό,τι αφορά τη συνδρομή των λεγόμενων ουσιαστικών προϋποθέσεων για την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας μέσω πολιτογράφησης, δηλαδή η εισαγωγή ενός ακόμη κόφτη. Έτσι, με βάση το νομοσχέδιο, θα πρέπει ο ετών πρώτα να περάσει γραπτές εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, πολιτισμού, πολιτικών θεσμών και άλλα, επίπεδου αποφύτου γυμνασίου, απαντώντας μάλιστα επιτυχώς το 80% των ερωτήσεων με θέματα που θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων και αφού προηγουμένως καταβάλει παράβολο, χαράτσι στην ουσία, 250 ευρώ, ώστε να αποκτήσει το λεγόμενο πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση. Μόνο αφού πάρει αυτό το πιστοποιητικό θα μπορεί να κάνει αίτηση για να περάσει στο δεύτερο στάδιο της συνέντευξης, όπου θα εξεταστεί για το αν συντρέχουν και οι λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις, εξακρίβωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης του ετούντος, καταβάλλοντας άλλα 550 ευρώ, δηλαδή σύνολο 800 ευρώ χαράτσι. Στο νομοσχέδιο είδαμε την εισαγωγή νέων διάσπαρτων παραβόλων και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για τους ομογενείς που διαμένουν στο εξωτερικό, για τη διαπίστωση ύπαρξης της ελληνικής ηθαγένειας. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανοίξει το δρόμο για την εισαγωγή της έννοιας των εξετάσεων στη διαδικασία πολιτογράφησης, με το οποίο και τότε είχαμε διαφωνήσει εμείς ως κόμμα. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και, όπως γίνεται και με όλες τις άλλες πολιτικές, το απογειώνει και το φτάνει μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό της διαδικασίας. Περισσότερα φυσικά θα πούμε και στις επόμενες συνεδριάσεις και στην Ολομέλεια. Τώρα, αναφορικά με την επιλογή διοικήσεων στο δημόσιο τομέα. Δεν είναι πρώτη φορά που κυβέρνηση φέρνει τέτοιες διατάξεις. Το έκαναν και προηγούμενες κυβερνήσεις. Η κάθε κυβέρνηση έκοβε και έραβε προκειμένου να εξυπηρετήσει τα δικά της επιτελεία και τους δικούς της ανθρώπους. Μέσα από ένα δεδαλώδες σύστημα κριτηρίων μοριοδότησης και ιδίως αυτό της συνέντευξης, επιβάλλεται ο κόφτης
με κύριο στόχο την επιλογή τέτοιων στελεχών που να υπηρετούν τις αντιλαϊκές πολιτικές και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Προφανώς, αν η διαμόρφωση γνώμης για την προσωπικότητα του εξεταζόμενου είναι έξω από τα πλαίσια της εφαρμοζόμενης πολιτικής, ακόμα και να υπερτερεί στα άλλα προσόντα, θα πετάγεται έξω. Η κυβέρνηση προωθεί μέσα από το επιτελικό κράτος και τις ανάλογες προσαρμογές στον κρατικό μηχανισμό με την επιλογή μιας κρίσιμης μάζας τελεχών διοίκησης σε νομικά πρόσωπα είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού δικαίου που είναι στην ευθύνη της κυβέρνησης, με γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, διαιώνιση της ομοιρίας των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ικανοποιώντας και θωρακίζοντας την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης, όξυνσης των αντιθέσεων του ίδιου του συστήματος και την κλιμάκωση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που τρέχουν στην περιοχή μας και ευρύτερα. Οι ρυθμίσεις αυτές υπηρετούν τη στρατηγική κατεύθυνση της πιο άμεσης υπαγωγής των στελεχών δημόσιας διοίκησης στην εξυπηρέτηση των αναγκών του κεφαλαίου και σε αυτή την στρατηγική κατεύθυνση προσαρμόζεται ο διοικητικός μηχανισμός και η λειτουργία των νομικών προσώπων. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα είναι γενικό το όφελος από τις αλλαγές που προωθεί με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, ενός πιο ευέλικτου επιτελικού κράτους, τη διαφάνεια, το νοικοκύρεμα της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και της ποιότητας των παροχωμένων κοινωνικών υπηρεσιών. Με αυτές βέβαια τις κεντρικές στοχεύσεις δεν διαφωνεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα άλλα κόμματα που στηρίζουν τον στόχο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και την βαθύτερη εμπλοκή, η υπεριαλιστική εμπλοκή της χώρας, ανεξάρτητα από τη στάση που θα κρατήσουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Άλλωστε, με οδηγό τις κατευθύνσεις του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογες προσαρμογές στο κράτος έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση για να το καταστήσει ικανότερο στο ξεδίπλωμα της αντιλαϊκής πολιτικής και στη στήριξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο δημόσιος τομέας έχει πρωτοστατήσει στις ανατροπές στη μόνιμη δουλειά, ώστε σήμερα να βλέπουμε εποχιακούς, ανανεώμενες συμβάσεις σε παιδικούς, βραφικούς σταθμούς, ΚΔΑΠΑΜΕΑ, σε αναπληρωτές, επικουρικούς γιατρούς, ορομίσθιους, εργολαβίες και άλλες τέτοιες μορφές που βαθαίνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, να τους έχουν σε διαρκή ομοιρία, ενώ φορείς του δημοσίου, στην παιδεία και στην υγεία έχουν αποψηλωθεί από τους εργαζόμενους. Με την ευκαιρία, πετάγομαι λίγο στο άρθρο 55 που αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ομοιρίας εργαζομένων καθαριστριών που απασχολούνται την 1η-9η του 2020 στους τομείς καθαριότητας δημόσιων κτηρίων, ΑΔΕ, στο ΕΚΠΑ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Πολλές από τις συγκεκριμένες καθαρίστριες έχουν πάνω από 3 έτη συνεχόμενης εργασίας και εσείς τους δίνετε μια παράταση 2 μηνών λόγω COVID. Βρήκαμε το αφήγημα. Οι οποίες φυσικά καθαρίστριες προέρχονται από διαδικασίες ΑΣΕΠ με αρχικό ορισμένο χρόνο εργασίας τους 18 μήνες και ήδη από το πρώτο lockdown μέχρι και σήμερα έχουν 3 παρατάσεις των 2 μηνών. Η ίδια πρακτική ακολουθείται και με την παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και την τροποποίηση που κάνετε στο νόμο 4635 του 19. Τους πάτε από παράταση σε παράταση, χωρίς ακόμα, εδώ και πάνω από 1 χρόνο, να μην έχουν βγει οριστικοί πίνακες από τον ΑΣΕΠ. Και ζητάμε άμεση απάντηση για αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση. Προκύπτουν κάποια άλλα ζητήματα, υπάρχουν ενστάσεις, τι ακριβώς συμβαίνει και υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση? Οι συνθήκες της πανδημίας επιβεβαίωσαν για άλλη μία φορά τη σημασία του ρόλου που παίζουν οι εργαζόμενοι στο βοήθεια στο σπίτι, οι οποίοι μετά από 17-18 χρόνια δουλειάς εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση εργασιακής ομοιρίας με την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Στα λόγια περί δίθεν αναγνώρισης του σημαντικού έργου που επιτελούν οι εργαζόμενοι σε αυτές οι υπηρεσίες και τα περί ηρωικής στάσης, εντάξει, εδώ η υποκρισία περισσεύει. Το θέμα με τη συμβάση ορισμένου χρόνου των εργαζομένων έρχεται και επανέρχεται διαρκώς με το επιχείρημα της προσεχούς μονιμοποίησής τους. Έχει γίνει κάτι σαν το γιοφύρι της Άρτας. Εμείς βέβαια θα υπερψηφίσουμε τη διάταξη με κριτήριο να συνεχίσουν να έχουν δουλειά αυτοί οι εργαζόμενοι
και τις υπηρεσίες τους όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Υπενθυμίζουμε όμως τη θέση μας για μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, την πρόσληψη και άλλων για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες πανελλαδικά. Το ζήτημα αφενός είναι να τελειώσει οριστικά η καθυστέρηση της μονιμοποίησης τους και αφετέρου η πανδημία, και όχι μόνο. Έδειξε ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, είναι πολλαπλάσιες. Φυσικά αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση και δεν έχει πάρει καμία πρόβλεψη, έστω σε βάθος χρόνου, για προσλήψεις προκειμένου να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες, για την ανάπτυξη, στελέχωση και εξοπλισμού δημοσίων κέντρων υγείας, που να διαθέτουν περιφερειακά ιατρία και κινητές μονάδες και να αντιμετωπίζουν δωρεάν όλες τις ανάγκες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για όλο τον πληθυσμό και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Είτε πρόκειται για ηλικιωμένους, παιδιά, γυναίκες, άτομα με αναπηρία, χρονίους πάσχοντες και άλλες τέτοιες κατηγορίες. Ούτε κουβέντα για την ένταξη όλου αυτού του προσωπικού στο βοήθεια στο σπίτι, στις δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε κάθε περίπτωση, θα λέγαμε ότι τόσο για τους εργαζομένους στο βοήθεια στο σπίτι, όσο και για τις καθαρίστριες των δημοσίων κτηρίων που εξετάζει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, η παράταση των συμβάσεών τους πρέπει να έχει ισχύ μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων και όχι μέσα από αλλεπάλληλες παρατάσεις αυτών των συμβάσεων, προκειμένου να υπάρξει ομαλή εργασιακή μετάβαση. Τώρα, αναφορικά με τη λεγόμενη αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ, σημαντικής βαρύτητας είναι οι ρυθμίσεις για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς, ανώνυμες εταιρείες. Οι τροποποιήσεις του Καλλικράτη για τις αρμοδιότητες των οικονομικών επιτροπών περιφερειών και δήμων επιπροσλήψεων, για τη λειτουργία υπηρεσιών δόμησης, ρυθμίσεις συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης και άλλα ζητήματα. Η κυβέρνηση συνεχίζει αυτές τις ρυθμίσεις ως συνέχεια προηγούμενων νόμων, προκειμένου το ίδιο το αστικό κράτος να περάσει στην επόμενη φάση των αντιδραστικών εξυγχρονισμών του κατά πέτηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου. Και επιτρέψτε μου να πω ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πάντα ήταν το μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας. Δεν θα αναφερόμαστε επιλεκτικά όταν είμαστε στην αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση ότι έχει μετατρέψει τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας. Πάντα ήταν, αποτελούσαν και αποτελούν πολύ δε περισσότερο σήμερα βασικό πυλώνα του κράτους και όλα αυτά διαμορφώθηκαν μέσα από ένα σύνολο θεσμικών πλαισίων από τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη, τον Κλεισθένη και πάει λέγοντας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νόμο 4690 του 20, χωρίς να καταργεί τις προηγούμενες ανώνυμες εταιρείες, θεσμοθέτησε νέες με τον τίτλο «Αναπτυξιακοί οργανισμοί», επιδιώκοντας να μαζέψει τους διαχειριστικούς φορείς υλοποίησης όσον αφορά τα ευρωενωσιακά και τα εθνικά κονδύλια, τον μη κατακαιρματισμό κονδυλίων και έργων, με στόχο την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προηγούμενη, με βάση την ίδια επιδίωξη, κάπως έτσι έστεινε τα λεγόμενα αναπτυξιακά συνέδρια ανά τη χώρα. Διεύρυνε τις επιχειρηματικές δυνατότητες για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης με τον Κλεισθένη για σειρά από τομείς που ιεραρχεί το κεφάλαιο, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, τα απορρίμματα, η επιχειρηματική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, των υποδομών τους. Διεύρυνε το πλαίσιο δράσης των ανωνύμων εταιριών των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική διοίκηση, διαμορφώνοντας νέα, ευέλικτα διαχειριστικά εργαλεία. Επικεντρώνει, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, με τον Κλεισθένη 1, στο ρόλο των αναπτυξιακών εταιριών στην τοπική διοίκηση. Θεσμοθετούνται λοιπόν αυτοί οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, τους οποίους αναγορεύσατε μάλιστα ισότιμους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που μπορούν να ασκούν αρμοδιότητες των ΟΤΑ και να παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες.
θα λειτουργούν προφανώς με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, θα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν προωθούνται παραπέρα οι ιδιωτικοποιήσεις αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών και υποβαθμίζονται κι άλλο οι υπηρεσίες των ΟΤΑ, αφαιρώντας δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων. Αυτές οι μορφές δεν είναι καινούργιες, ούτε είναι καινοτόμες. Είναι πολύ παλιές και μάλιστα έχουν αποτύχει. Απόδειξη η χρεοκοπία πολλών αναπτυξιακών μέχρι σήμερα, με διασπάθηση χρημάτων του ελληνικού λαού, και τώρα ξαναχρησιμοποιείται τα γνωστά φθαρμένα υλικά που έχουν φορτώσει με χρέη το λαό. Θα αναλαμβάνουν επίσης τη σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη για θέματα που άμπτονται αρμοδιοτήτων τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης, ώστε να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα τα επιχειρηματικά project. Αντί δηλαδή για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εξοπλισμό, στήριξη των υπηρεσιών που απαιτούνται άμεσα, νομοθετήσατε ειδικές προσλήψεις στους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Ειδικές προσλήψεις με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες που, αν και είναι ανώνυμες εταιρείες, θα διαχειρίζονται δημόσιες υποθέσεις. Παρά τις τεράστιες καταστροφές που έχουμε κάθε χρόνο σε υποδομές, παρά τις πάμπολες αυθαιρεσίες που έρχονται στο φως, τα όσα έχει βιώσει η χώρα μας, μα θέλετε στο Μάτι, στη Μάνδρα, στην Εύβοια, τώρα στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλία, στα Ιόνια νησιά. Συνεχίζει αυτή η τεράστια υποστελέχωση και η πολυπλοκότητα των αρμοδιοτήτων. Συνεχίζεται να αντιμετωπίζετε τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ ως αποθετήριο ευθυνών, με τις ποινικές και αστικές ευθύνες που φορτώνετε στους υπαλλήλους. Σε αυτό το σχέδιο νόμου εισάγονται κάποιες νέες ρυθμίσεις νομικών προσώπων και αναφέρομαι πάλι στους αναπτυξιακούς οργανισμούς, διευρύνοντας τους τομείς των παρεμβάσεών τους. Δηλαδή επεκτείνεται τώρα η αξία και η σημασία αυτών των αναπτυξιακών εταιριών, μπαίνουν δηλαδή σε όλο σχεδόν το πλαίσιο και έργων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ρυθμίζει με τέτοιο τρόπο πράγματα, έτσι ώστε οι μεγάλοι δήμοι πάνω από 100.000 κατοίκους να μπορούν κατ' εξαίρεση, όπως αναφέρεται, να συγκροτούν μονοπρόσωπα τέτοιους οργανισμούς. Σε σχέση με την λειτουργία υπηρεσιών δόμησης, ορίζεται η ελάχιστη στελέχωση αυτών των υπηρεσιών, είτε σε επίπεδο τμήματος είτε σε επίπεδο διεύθυνσης. Η στελέχωση όμως αυτή σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί να καλύψει τις αρμοδιότητες που έχουν αυτή τη στιγμή αυτές οι υπηρεσίες, ακόμα και με την εφαρμογή του νόμου 4495 του 2017, όπου η έκδοση των οικονομικών αδειών γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά εξακολουθεί να απαιτείται ο έλεγχος κάποιων από αυτών και η προέγκρισή τους με ασφιχτικές ημερομηνίες που, αν δεν τηρηθούν, αποτελούν πειθαρχικό. Το κύριο όμως που έρχονται να ρυθμίσουν είναι η συγκεκριμένη. Το κύριο όμως που έρχονται να ρυθμίσουν είναι ότι η συγκεκριμένη διάταξη έρχεται ως συνέχεια του νόμου 4700 του 20, που δημιούργησε τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και παράλληλα όριζε ότι από 1/11 του 2020 σε κάθε Δήμο πρέπει υποχρεωτικά να δημιουργήσει υπηρεσία δόμησης σε επίπεδο τμήματος, και εφόσον ο Δήμαρχος διαπιστώνει αδυναμία λειτουργίας, οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται με προγραμματικές συμβάσεις είτε στην ΕΕΤΑ είτε στους νέους αναπτυξιακούς οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά συνέπεια, αυτές οι υπηρεσίες δόμησης έρχονται, η διάταξη αυτή για τις υπηρεσίες δόμησης έρχεται να ρυθμίσει την ελάχιστη στελέχωση, η οποία θα πιστοποιείται και από την αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία δεν υφίσταται φυσικά σήμερα, ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη αιτιολόγηση του εκάστοτε δημάρχου για την έλλειψη προσωπικού, ώστε αυτές οι υπηρεσίες να περάσουν στους αναπτυξιακούς οργανισμούς ή την ΕΕΤΑ, που σημαίνει λειτουργία αυτών των υπηρεσιών δόμησης να προσαρμόζεται στις άμεσες επιχειρηματικές ανάγκες. Είναι και άλλα διάφορα ζητήματα που αφορούν τις επιχορηγήσεις των Δήμων μέχρι 40 εκατομμύρια ευρώ. Είναι οι ρυθμίσεις συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποδοχέτευσης. Θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες συνεδριάσεις να πούμε πολύ περισσότερα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπό την σκέψη αυτή που σας ανέλησα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα καταψηφίσει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ.